Τα παιδάκια να κάνουν λίγο ησυχία. Έτσι, μπράβο. Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Ο ευασιλεύσιν Απόστολος σου Κύριε, βασιλεύουσα πόλη τη χείρη σου, ίσωζε δια πάντως εν ειρήνη, πρεσβείες της Θεάνθρωπε. Δόξα Πατρί και Υιό και δοκιμασία εν Χριστώ υπομείνας, δόξη λαϊσμένος, συναγγέλης αγάλη. Άγιε Βυσσαρίων Πανάριστε, Θεός ημών, ο Πανσόφος τους αλήθαν να δουλέψουν και να φτάσουν στο τέλος αυτό το υπέροχο εδώ
πολιτιστικό θα το ονομάσω εγώ κέντρο, εδώ που θα διδάσκεται ο πολιτισμός της Ελλάδος από τα πρώιμα χρόνια μέχρι και σήμερα. Πολιτισμός που πρέπει όλοι να τον μάθουμε, όλοι να τον φυλάγουμε, όλοι να προσπαθούμε να τον μεταλαμπαδεύσουμε από γενεά σε γενεά. Αυτός ο χώρος εδώ, αλλά και ο περιβάλλον χώρος με το γυμνάσιο και με τον Ιερό Ναό μας θυμίζουν ότι η Ελλάδα, τα γράμματα, ο πολιτισμός είναι μαζί δεμένα, ελληνισμός και ορθοδοξία. Θα μαθαίνετε μέσα την αρχαία ιστορία, αλλά θα βγαίνετε και στο διάλειμμα έξω, καλά μου παιδιά, και θα βλέπετε το ναό και θα ενθυμίστε ότι ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να μας σώσει, ήρθε για να μας φωτίσει, βρισκόμαστε στην εβδομάδα του Αγίου Πνεύματος, ήρθε να μας καθοδηγήσει σε τέτοια έργα καλά και ωφέλιμα. Καθαρίας Θεσσαλίας, κυρία Περιφερειάρχα της Περιφερειακής Ενότητας Τρικάλων, κυρία Δήμαρχε του Δήμου Μεταωρών και πρώην Δήμαρχε, κύριε Αντιδήμαρχη και κύριε Περιφερειακή και Δημοτική Σύμβουλη, κύριε Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριε Διευθυντά και Εκπαιδευτική του 5ου Δημοτικού Σχολείου Καλαμπάκας, κυρία Σχολική Σύμβουλος, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, αγαπητά μας παιδιά, μεγάλη μας τιμή που βρίσκεστε σήμερα μαζί μας και σας ευχαριστούμε γι' αυτό, στην τελετή εγγενείου του 5ου Δημοτικού Σχολείου. Θα καλέσω τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας στο κύριο. Καλημέρα παιδιά, σας αρέσει το σχολείο? Κτίριο, όχι να πηγαίνει το σχολείο. Αγαπητοί πατέρες, αγαπητοί συνεργάτες, κύριε Δήμαρχε, κύριε Μουταλαπάκας, πρώην Δήμαρχε, πρωτοβάθμια, προϊστάμενη της Πρωτοβάθμιας, κυρία Σύμβουλος, διευθυντές του σχολείου, αγαπητοί δάσκαλοι, γονείς, Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων, αγαπητά παιδιά, εννοούσα το κτίριο του σχολείου, όχι να πηγαίνετε στο σχολείο. Λοιπόν, σήμερα είναι μια καλή μέρα. Γιατί δίνουμε επίσημα ένα σχολείο σύγχρονο, ένα σχολείο μηνυματικό. Εμείς με διαγενειακές πολιτικές χτίζουμε τα σχολεία του αύριο. Σχολεία σύγχρονα, όπως απαιτεί η σύγχρονη εκπαίδευση, όπως είναι αυτό εδώ το σχολείο, 10 αίθουσες, 6 διδασκαλίας, 4 εργαστήρια, αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, αίθουσα των καθηγητών, αναρωτήριο, βιβλιοθήκη, κηλικείο, αίθουσα για το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, αποθήκες, αύριος χώρος, σύντομα θα μπουν και οι μπασκέτες και το βόλεϊ για να παίζουν τα παιδιά, αλλά και ένα σχολείο το οποίο είναι ευχάριστο στο να διδάσκεις και να διδάσκεσαι, γιατί το περιβάλλον παίζει μεγάλη σημασία. Και ένα σχολείο που ήταν αναγκαιότητα της περιοχής και στο οποίο διεισδύουν οι επιθυμίες όλων των κατοίκων, εκπαιδευτικών, παιδιών, γονέων της περιοχής. Ξεκίνησε το 2013 από την αναγκαιότητα, μόλις διαγνώσαμε τότε με τον τότε Δήμαρχο τον Τάκη του Σακελαρίου, την αναγκαιότητα. Κάναμε τη μελέτη, βρήκαμε τα χρήματα, το εντάξαμε το 2014 στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Θεσσαλίας, το ΕΣΠΑ, κάναμε προγραμματικές συμβάσεις με τον τότε Δήμαρχο και το συνεχίσαμε με τον σημερινό Δήμαρχο, τον Χρήστο τον Συνάνη. Σεβαστή Πατάρα της Εκκλησίας, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, αγαπητοί συνάδελφοι του πρώτου βαθμού και δευτέρου βαθμού της τοπικής αυτοδιοίκησης, κύριε Διευθυντά της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, κύριε Εκπαιδευτική, κύριε των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, κυρίες και κύριοι, αγαπητά μας παιδιά, καλημέρα σας. Είναι ξεχωριστή χαρά όλου μας και κάθε φορά που γενιάζεται ένα σχολικό κτίριο και δίνεται έτσι στην εκπαίδευση η άνεση να επιτελέσει το έργο τους,
καλύτερα και αποδοτικότερα. Όλοι γνωρίζουμε ότι η παιδεία είναι μια λειτουργία ζωντανή, υψηλή, απαιτητική και ευαίσθητη και αναζητά την προσπάθεια όλων μας για να καρποφορήσει. Και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι αυτή τη δύσκολη περίοδο που διανύουμε ως χώρα και ως λαός, η παιδεία και η γνώση είναι το φως για την έξοδο από το τούνελ. Ως εκ τούτου, καμαρώνουμε και εκφράζουμε σήμερα την ικανοποίησή μας, γιατί αυτό το σχολικό συγκρότημα, αυτό το στολίδι, ανταποκρίνεται τόσο στις προσδοκίες των μαθητών, όσο και των εκπαιδευτικών, καθώς και των γονιών. Κύριε Άρχη, κύριε Αντιπεριφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε, κύριε Διευθυντή του 5ου Δημοτικού Σχολείου, αγαπητοί εκπαιδευτικοί, αγαπητοί προσκεκλημένοι, αγαπητά μας παιδιά, κυρία Σχολική Σύμβουλε, που είσαι πια, δεν είσαι εν ενεργεία, αλλά πάντα μας θυμάσαι και σε θυμόμαστε. Σήμερα εγκαινιάζουμε ένα σχολείο, πρότυπο σχολείο θα έλεγα, και κάθε φορά που μας παραδίνεται ένα καινούργιο κτίριο, κύριε Περιφερειάρχη, κύριε Δήμαρχε και κύριε Αντιπεριφερειάρχη, εμείς νιώθουμε, το παραλαμβάνουμε με ενθουσιασμό, για το λόγο ότι μας παρέχεται το κατάλληλο εργασιακό κλίμα για να δουλέψουμε όπως εμείς ξέρουμε, με παιδαγωγική ευαισθησία και με εργασιακή συνέπεια. Αυτό, όπως ξέρετε, σε όλους τους εργασιακούς χώρους είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να μπορέσουν οι εργαζόμενοι να προσφέρουν αυτό που μπορούν. Εδώ, στο 5ο Δημοτικό Σχολείο, το έχουμε και σας ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Είπατε, κύριε Περιφερειάρχη, ότι μας παραδίδεται ένα σχολείο ευήλιο και ευάερο. Είναι πράγματι, το διαπιστώνει κανείς αυτό, γιατί έχει όλες τις προδιαγραφές που όρισε με ένα ποίημα του Κωστής Παλαμάς, ότι ένα καινούργιο σχολείο θα πρέπει να έχει περίσει από το παράθυρα για να μπαίνει ο ήλιος μέσα και να φωτίζει τις ψυχές και τα μυαλά των παιδιών και κυρίως να εισέρχονται οι νέες ιδέες μέσα στα σχολεία και να βρίσκουν ανοιχτόμυαλους εκπαιδευτικούς. Επίσης, ο Παλαμάς όρισε ότι θα πρέπει τα σχολεία να είναι απλόχωρα. Δηλαδή, τα παιδιά όχι απλώς να διδάσκονται την ελευθερία, αλλά να τη βιώνουν μέσα στον χώρο κινούμενο. Για την εκπαίδευση για τους μαθητές, για την Καλαμπάκα. Παραδίδεται ένα κόσμημα στους μαθητές της Καλαμπάκας που νομίζω το άξιζαν. Έτσι. Ένα κόσμημα το οποίο φαινόταν, επειδή έγινε μέσω κρίσης, οικονομικής κρίσης, φαινόταν ότι θα πάει πολύ πίσω ή μπορεί και να αναβαγίσει. Αλλά ευτυχώς βρέθηκαν άνθρωποι σωστοί που το προχώρησαν, το στήριξαν και εδώ ήθελα να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Περιφέρεια, τον κύριο Αγοραστό, τον κύριο Περιφερειάρχη, τον κύριο Δήμαρχο, αλλά και τους πρώην δημάρχους που ξεκίνησε η ιδέα, που συνελήφθη η ιδέα από τον κύριο Πουτίνα ακόμα, όταν ήταν δήμαρχος και από την εκπαιδευτική κοινότητα, προϊστάμενος ο κύριος Τσαντής, τότε ο Βασίλης, της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετά ο κύριος Σακελαρίου, ο κύριος δήμαρχος και μετά ο κύριος Συνάνης. Ήταν τρεις δήμαρχοι λοιπόν στην ιστορία αυτού του σχολείου και ο κύριος Αγοραστός που ήταν συνέχεια. Πόσο βοήθησα σε αυτό το πράγμα. Είναι κοντά μας και ο πρώτος διευθυντής του σχολείου, ο κύριος Νταούλας, ο οποίος ξεκίνησε με μια σφραγίδα. Θα πει δύο λόγια. Από μένα ευχαριστώ πάρα πολύ. Αγαπητοί και εκλεκτοί επίσημοι και καλεσμένοι, αγαπητά μας παιδιά, αγαπητοί γονείς. Λέει μια λαϊκή παροιμία, όταν χτίζεις ένα σχολείο είναι σαν να γκρεμίζεις μια φυλακή και είναι πολύ δίκαια και πολύ αληθινή αυτή η είδηση. Είμαι ιδιαίτερα συγκινημένος σήμερα, διότι βλέπω να κάνουμε και ένα υπέρλαμπρο κτίριο. Απλά να αναφέρω λίγο για την ιστορία, όταν πριν μερικά χρόνια πήρα επιλέγει σαν διευθυντή σε αυτού του σχολείου, πήρα στην ουσία έναν άειλο τίτλο. Δεν υπήρχαν τα βασικά συστατικά ενός σχολικού συγκροτήματος. Ποια είναι, το κτίριο και τα παιδιά. Δεν υπήρχε ο διευθυντής και η εκπαιδευτική. Παρ' όλα αυτά, δώσαμε έναν αγώνα δρόμου και με ιδιαίτερη τιμή σήμερα είμαι εδώ. Θα ήθελα απλώς να αναφέρω τους συντελεστές που βοήθησαν εκείνοι για να είμαστε σήμερα εδώ. Θα ξεκινήσω καταρχάς από τον κύριο Πουτίνα, ο οποίος αν δεν ήταν τότε και αν δεν μας παραχωρούσε το κτίριο το διπλανό για να λειτουργήσουμε, το σχολείο αυτό πρέπει να ξέρετε έφτασε πολύ κοντά σε αναστολή και σε ματέωση, γιατί δεν υπήρχε κτίριο.
Είμαστε έτοιμοι. Είμαστε. Πάμε. 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 Πά